Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, ερχόμαστε Κύριε μας μπροστά στον θρόνο Σου με το δικαίωμα Κύριε μας που μας δίνεις από τον Λόγο Σου Κύριε μας ότι Εσύ ακούς και ξέρεις και γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας. Να Σε ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα Κύριε μας για τη σωτηρία που έκανες στη ζωή μας, για το πλούσιο έλεο Σου Κύριε μας και τη χάρη Σου και η πόρτα της χάριτος που είναι ακόμα ανοιχτή σήμερα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, που μας περιμένει ένα ένδοξο μέλλον στην αιώνια πατρίδα, Κύριε μας, που Εσύ ετοιμάζεις για μας. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε μας, που μας δίνεις ακόμη μια ευκαιρία σήμερα το πρωί να Σε αλατρέψουμε, Κύριε μας, με τον ύμνο μας, με τις προσευχές μας, με τον Λόγο Σου, Κύριε μας, και να συζητήσουμε, Κύριε μας, πως Εσύ ενεργήσεις και δουλέψεις μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις σκέψεις μας, Κύριε μας, να καταλάβουμε τις αλήθειες της δικής Σου και να στηριχθούμε, Κύριε μας, πιο κοντά Σου. Διότι αυτό έχει ανάγκη η ψυχή μας. Ανάβε, Κύριε μας, και τα άρρωστα αδέρφια μας. Ανάβε και τις άλλες συναθλήσεις σήμερα το πρωί. Το δικό σου όνομα, Κύριε μας, να δοξαστεί. Όλα αυτά στα ζητάμε εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα σήμερα πάλι να συνεχίσουμε από το βιβλίο του Δανιήλ και σήμερα θα κοιτάξουμε το πρώτο μέρος του κεφάλαιο Θήτα. Στην σελίδα 795, Δανιήλ, κεφάλαιο Θήτα, σελίδα 795. Δεν θα το διαβάσουμε όλο, θα διαβάσουμε τα πρώτα 20 τόσα εδάφια. Δανιήλ, κεφάλαιο Θήτα, στην σελίδα 795. Και διαβάζω και λέει ο Λόγος του Θεού. «Εν το πρώτο έτη του Δαρίου του Ιού του Ασουήρου, εκ του σπέρματος των Μηδών, όσοι σε βασίλευεν επί το βασίλειον των Χαλδαίων, εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, εγώ, Δανιήλ, ενόησα εν της βιβλίης των αριθμών των ετών, περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμίαν τον προφήτην. Και ήθελον, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Κι έσεψα το πρόσωπό μου προς τον Κύριον των Θεών για να κάνω προσευχήν και δέησης εν ιστία και σακώ και σποδώ. Και δεήθην προς τον Κύριον των Θεών μου και εξομολογήθην και είπων. Ο Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την διαθήκην του φυλάτων την διαθήκην και το ελαιός προς τους αγαπώντας Αυτόν και τιμούντας τα συντολάς Αυτού, ηματίσαμε και νομίσαμε και εισεβίσαμε και απεστατήσαμε και εξεκλίναμε από τον εντολόν Σου, από τον κρίσεόν Σου. Και δεν υπηκούσαμε εις τους δούλους Σου, τους προφήτας, είτε εσελάλλον εν το ονόματί Σου προς τους βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών και τους πατέρας ημών και προς πάντα των λαών της γης. Εισέ, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, εις εμάς δε η εσχήνη του προσώπου, ως εν τη ημέρα ταύτη, ίσως άνδρας του Ιούδα και ίσως κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις πάντα τον Ισραήλ, τους εγγύς και τους μακράν, κατά πάντα στους τόπους όπου εξεδίωξες αυτούς, για την παράβαση αυτών την οποία παρέβησαν εισέ. Κύριε, εις εμάς είναι η εσχήνη του προσώπου, ίσως βασιλείς ημών, τους άρχοντας ημών, ίσως πατέρες ημών, ήτενες ηματίσαμεν εισέ. Εις Κύριον των Θεών ημών είναι η τιμή και αφέσεις, διότι απεστατήσαμεν από αυτού. Και δεν υπακούσαμεν εις την φωνή του Κυρίου του Θεού ημών, για να περιπατώμεν εν της νόμης αυτού, τους οποίους έθεσεν ενώπιον ημών δια των δούλων αυτού των προφητών. Και πας ο Ισραήλ παρεύει τον νόμο σου και εξέκρινε για να μην υπακούει στην φωνή σου. Για τούτο εξεχήθη εφημάς η κατάρα και ο όρκος ο γεγραμμένος εν τον νόμο του Μωυσέως, δούλου του Θεού, διότι ημαρτήσαμε εις αυτόν. Και εβεβαίωσε τους λόγους αυτού, τους οποίους ελάλησαν εναντίον ημών και εναντίον των κριτών ημών, ήτινες μας έκρινον, φέρον εφημάς κακόν μέγα, διότι δεν έγινε υποκάτω παντός του ουρανού, ως έγινε εν Ιερουσαλήμ.
Όσοι είναι γεγραμμένον εν το νόμο του Μωυσέως, άπαν το κακόν τούτο ήρθεν εφημάς, πριν δεν εδεήθημεν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, για να επιστέψουμεν από τον ανομιών ημών και να προσέξουμεν εις την αλήθειά σου. Για τούτο ο Κύριος εγρηγόρησε επί το κακόν και έφερε αυτό εφημάς, διότι δίκαιος είναι Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση της έργης αυτού, ως απράτη, επειδή εμείς δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν αυτού. Και τώρα, Κύριε ο Θεός ημών, ως εσ' εξήγαγες τον λαό σου εκ της γης Αιγύπτου, εν χειρά κρατεά, και έκαμεσαι σε αυτόν όνομα ως εν τη ημέρα ταύτη, ηματίσαμεν, εισεβήσαμε. Κύριε, κατά πάσας στα δικαιοσύνα σου, ας αποσταφεί, δέομε ο θυμός σου και η οργή σου από της πόλεως σου Ιερουσαλήμ, του όρους του Αγίου σου, διότι δια τας αμαρτίας ημών και δια τας ονομίας των πατέων ημών, η Ιερουσαλήμ και ο λαός σου κατεστάθημεν όνειδος εις πάντα τους περίξ ημών. Τώρα λοιπόν, εισάκουσον Θεέ ημών την προσευχή του δούλου σου και τας δεήσεις αυτού και επίλαψον το πρόσωπό σου έλεγεν του Κυρίου επί το ερημωμένον αγιαστήριόν σου. Κλείνον Θεέ μου το οτίον σου και άκουσον. Άνοιξον τους οθαμούς σου, ιδέ τας ερημώσεις ημών και την πόλη εις την οποία εκλήθη το όνομά σου. Διότι εμείς δεν προσφέρομεν τας οικεσίας ημών ενώπιόν σου και τας δικαιοσύνας ημών, αλλά δια τους πολλούς ικτυρμούς σου. Κύριε εισάκουσον, Κύριε συγχώρεσον, Κύριε ακροάσθητη και κάμε, μη χρονήσεις, ένε κέν σου Θεέ μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επί την πόλη σου, επί των λαών σου. Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού του Ισραήλ και προσέφερον την οικεσία μου ενώπιον Κυρίου του Θεού περί το όρος του Αγίου του Θεού μου και ενώ ελάλουν εν την προσευχή ο Ανήρ Γαβρίλ τον οποίον είδον εν την όραση καταρχάς πετώντα χέος με ίγγισε πριν της ώρας την εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε Δανιήλ τώρα εξήλθαν για να σε κάμω να λάβεις σύνεση. Μέχρι εκεί. Ο Δανιήλ είχε διάφορες οράσεις και πολλές από αυτές είχαν να κάνουν με όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και στη μέση σε όλα αυτά βρισκόταν και ο λαός Ισραήλ. Αλλά αυτό που απασχολεί τον Δανιήλ στο κεφάλαιο αυτό δεν είναι τι συμβαίνει στον υπόλοιπο τον κόσμο, αλλά τι συμβαίνει στον λαό του Θεού, τον λαό Ισραήλ. Και μας λέει, βρίσκεται στην πρώτη χρονιά του Δαρίου, του βασιλιά, και από την ιστορία υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 538 π.Χ. Ήταν ήδη στην Βαβυλώνα ο Δανιήλ και ο λαός Ισραήλ για 67 χρόνια. Η προφητεία ήταν για 70 χρόνια να μείνουν στην Βαβυλώνα και κατόπιν θα επέστρεφαν πίσω. Και ενώ ζούσε σε αυτή την κατάσταση ο Δανιήλ και όπως είχαμε πει και άλλες φορές, πολλές θα ήταν οι ερωτήσεις που είχε γιατί ο Θεός τα επέτρεψε όλα αυτά, αλλά είχε καταλάβει ο Δανιήλ και φανερώνεται πολύ καθαρά στην προσευχή του εδώ πέρα ότι αυτή ήταν η κρίση του Θεού επάνω σε έναν λαό που ήταν σκληροτράχυλος, δεν έσκυβε το κεφάλι του ενώπιον μπροστά στον Θεό. Και ενώ πολλές φορές όταν κοιτάμε το κεφάλι αυτό και πολλοί κοιτάνε το κεφάλι αυτό, απασχολούνται με τα τελευταία 6-8 εδάφια που έχουν να κάνουν με τις 70 εβδομάδες. Μια άλλη φορά θα το κοιτάξουμε και αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει τόσο πολύ εδώ πέρα στο μέρος αυτό που διαβάσαμε ήταν ότι ο Δανιήλ, ενώ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση στη Βαβυλώνα, διάβαζε, είχε βρει τα βιβλία του Ιερεμία, του προφήτου, και τα διάβαζε αυτά και δεν ξέρουμε πόσο καιρό τα είχε, δεν ξέρουμε πόσες φορές τα διάβασε, πότε τα βρήκε, πότε ήρθαν στα χέρια του, αλλά μας λέει τα είχε στα χέρια του και σε κάποια στιγμή, όπως τα μελετούσε αυτά, μας λέει στο δεύτερο εδάφιο, ενόησα εν τις βιβλίες των αριθμών των ετών πριν των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμία του προφήτη. Κατάλαβε μετά από τη μελέτη που έκανε και όπως είπαμε δεν ξέρω πόσο καιρό το μελετούσε,
ανοίχτηκαν τα μάτια του και κατάλαβε κάτι το οποίο δεν είχε καταλάβει νωρίτερα. Και είχε να κάνει με τα χρόνια που είπε σε ένα μέρος ο Ιερεμίας. Και αν κοιτάξουμε το βιβλίο του Ιερεμία και αυτά που είχε γράψει ο Ιερεμίας, είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι ο Θεός τον είπε, «Ιερεμία, γράψτα και πας να τα διαβάσεις στον βασιλιά Ιωακήμ». Ο Ιερεμίας πιάνει τον Βαρούχ και του λέει, «Ότι θα του πω, γράψτο». Και μιλούσε ο Ιερεμίας, έμπνευση του Θεού, μιλούσε, ο Βαρούχ το έγραφε. Και όταν το τελείωσε, επειδή ο Ιερεμίας στη στιγμή εκείνη δεν μπορούσε να πάει να το διαβάσει στον βασιλιά, και δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν μπορούσε να πάει, στέλνει τον Βαρούχ και του λέει να πας να τον διαβάσεις στον βασιλιά. Γιατί αυτά που είχε γράψει ήταν η κρίση του Θεού που θα ερχόταν στον λαό Ισραήλ. Και ο Βαρούχ πήγε στον βασιλιά, ο Ιωακήμ, ο οποίος καθόταν κοντά στο τζάκι του. Τέτοιες ημέρες ήταν χειμώνα, φωτιά άναβε μέσα στο τζάκι. Και όπως διάβαζε ο Βαρούχ, τόσκιζε ο Ιωακήμ και άντε μέσα στη φωτιά. Μήπως ζεσταθεί λίγο περισσότερο ο Ιωακήμ. Και το τελείωσε να διαβάζει ο Βαρούχ όλα αυτά που είχε παρουσιάσει ο Θεός στον Ιερεμία. Και ο Ιωακήμ τα είχε κάψει όλα μέσα στη φωτιά. Και φεύγει ο Βαρούχ και πάει πίσω και τα λέει στην Ιερεμία τι έγινε. Και ο Θεός λέει στην Ιερεμία, ξαναγράψτα. Και ο Ιερεμίας τα πιάνει και τα ξαναγράφει. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον, λέει ο Ιερεμίας στο λάμτα σίγμα 3 εδάφιο, ο λόγος που όλα αυτά γραφτήκανε και ο λόγος που τα έδωσε όλα αυτά στον Ιερεμία ήταν ο εξής. Ίσως ακούσει ο οίκος Ιούδα πάντα τα κακά τα οποία βουλεύουμε να κάνουμε εις αυτούς, ώστε να επιστρέψουμε έκαστος από τη σοδό αυτού της πονηράς και να συγχωρήσω την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών. Μήπως καταλάβει ο λαός από πού έχει πέσει και τι έχει κάνει και πώς έχει στέψει εναντίον μου και κάνει το αισχρό ενώπιον μου. Μήπως το καταλάβει και επιστρέψουν σε μένα και το συγχωρήσω. Τα λόγια αυτά στον Ιωακήμ και στον λαό τις ημέρες εκείνες ήταν λίγο βαριά. Ξέρεις, καμιά φορά όταν έχεις να κάνεις με τον λόγο του Θεού, βαριέται ο άνθρωπος. Τώρα αυτά θα συζητήσουμε, τώρα με αυτό το βιβλίο θα ασχοληθούμε. Ήταν βαρετός και ο Ιωακήμ ήθελε να το κάψει. Ο Θεός όμως διατηρεί τον λόγο του και τον έχει διατηρήσει όλα τα χρόνια της ιστορίας του ανθρώπου να το έχουμε μπροστά μας, διότι το μήνυμα του λόγου του Θεού είναι αυτό. Ότι η κρίση θα έρθει στον λαό Ισραήλ, είχε έρθει, πήγανε στην Βαβυλώνα, συνεχίζει η κρίση στον λαό Ισραήλ μέχρι τις ημέρες που θα επιστρέψουν ξανά στον Κύριο. Και σε εμάς η κρίση του Θεού στην κοινωνία μας, στον κόσμο μας, επειδή ο άνθρωπος δεν υπακούει στον Θεό. Αλλά η υποτροπή του Θεού είναι μήπως επιστρέψουν σε μένα και μήπως συγχωρήσουν την ανομία τους και σε εμάς έρθει η σωτηρία στην ζωή μας. Και όπως θα μελετούσε όλα αυτά, λέει, κατάλαβε τα 70 χρόνια. Κατάλαβε αυτό που είχε πει ο Ιερεμίας για τα 70 χρόνια. Και στο ΚΕ κεφάλαιο στην Ιερεμία λέει, «Και πάσα αυτή η γη θελείστε εις ερήμωσιν και θάμβος και τα έθνη ταύτα θέλουσιν δουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνας 70 έτη. Και όταν συμπληρωθώσει τα 70 έτη, θέλω ανταποδώσει επί τον βασιλέα της Βαβυλώνος και επί το έθνος εκείνο, λέει ο Κύριος, την ανομία αυτών και επί την γη των Χαδαίων θέλω καταστήσει αυτήν ερήμωσιν αιώνιον». Θα φύγουν, λέει, τα 70 χρόνια. Και θα πάνε στην βασιλεία αυτή, στην Βαβυλώνα, και εκεί θα μείνουν για 70 χρόνια. Και κατόπιν λέει ο Ιερεμίας, ο Θεός λέει στην Ιερεμία, ότι μετά από αυτόν τον καιρό θα φέρω κρίση στην Βαβυλώνα και δεν θα υπάρχει πλέον. Και εννοώταν με τα άλλα πράγματα που έλεγε ο Ιερεμίας, ότι θα άφηνε ο Κύριος τον λαό του να επιστρέψει. Και όταν ο Δανιήλ τα διάβαζε όλα αυτά και λέει 70 χρόνια, 67 έχουν περάσει, 3 χρόνια μένουνε και θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε πίσω στην Ιερουσαλήμ, κάπως μέσα του κλονίστηκε που έκανε αυτή τη χάρη ο Θεός, που ακόμα ο λαός δεν είχε μετανοήσει για την αμαρτία του. Δεν έλεγε ο λαός τι ωραίο ήταν μαζί με τον Κύριο μας και τι κάναμε και ήρθαν όλα αυτά πάνω μας. Δεν είχε ξυπνήσει ο λαός. Ο Δανιήλ όμως είχε καταλάβει
αυτήν την προφητεία του Κυρίου, την προτροπή του Κυρίου και ότι η πόρτα της χάριτος του Θεού τον καιρό εκείνο ήταν ανοιχτή. Και σε 3 χρόνια ο Θεός άφηνε τον λαό του να επιστρέψει πίσω στην γη τους. Και όταν διαβάζουμε την προσευχή του Δανιήλ, βλέπουμε πόσο είχε καταλάβει πράγματι ο Δανιήλ, γιατί είχαν συμβεί όλα αυτά στον λαό και γιατί συμβαίνουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκύβει, δεν μετανοεί και δεν είναι ταπεινός ενώπιον του Θεού. Και δεν είναι κάτι το καινούριο, το παράπονο του Θεού, όλο ένα υπήρχε στον λαό του και υπάρχει για τον άνθρωπο σήμερα. Λέει στο Μαλαχία, στο Α6, ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος των Κύριων αυτού. Εάν λοιπόν εγώ είμαι ο Πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν ο Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου? Ωραίο ήταν να λένε οι Ισραηλίτες, ο Κύριος και ο Πατέρας μας και ο Θεός μας και τα λοιπά. Πού είναι η τιμή μου, λέει ο Θεός, και πού είναι ο σεβασμός για το πρόσωπό μου? Και φτάνουμε στις ημέρες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δεν είχαν αλλάξει πολύ τα πράγματα στον λαό Ισραήλ. Ο Κύριος λέει, γιατί δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτατε ό,τι σας λέω? Τι με λέτε, Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε αυτά που σας λέω? Και θα φτάσουμε στο τέλος της ανθρωπότητας και πάλι δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν έχει αλλάξει πολύ, διότι ο Κύριος μας λέει στο Ματθαίο, στο Ζήτα 21, και θέλει εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Συγγνώμη, δεν θέλει εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Αλλά ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου εν της ουρανής. Πολύ θέλω συνειπεί προς εμέ η μέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου, και εν το όνομα σου δεν εξεβάλαμε δαιμόνια, και εν το όνομα σου κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισε, φεύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Εύκολο είναι στον άνθρωπο να πει πολλά και να δείξει κάποιο φόβο κυρίως στη ζωή του, αλλά ο Κύριος κοιτάει την καρδιά του ανθρώπου και εδώ πέρα απασχολόταν με την καρδιά του ανθρώπου και ο Δανιήλ του είχε καταλάβει αυτό. Και όπως είπα, το πρόβλημα ήταν καινούριο, ήταν όλο ένα της αρχής, την ανθρώπινη καρδιά σκληρή απέναντι του Κυρίου. Και πάλι είχε υποτρέψει ο Κύριος τον λαό του, στο χρονικό λέει, επειδή δεν με εγκατέλειπε και θυμίασαν εις άλλους θεούς για να με παρολογήσωσι δια πάντα τα έργα των χειρών αυτών, δια τούτο θέλει εχυθεί ο θυμός μου επί το τόπο τούτο και δεν θέλει σβεστεί. Μια φορά το είπε, 2 φορές, πολλές φορές τους είχε πει ότι αυτή η γη της Επαγγελίας θα την χάσετε. Ξυπνήστε, επιστρέψτε σε μένα, ταπεινωθείτε ενώπιό μου, θα την χάσετε. Αλλά βλέπουμε και επίσης στην ίδια στιγμή τη μακροθυμία του Κυρίου και τον λαό του. Πολλές προτροπές, κάποτε τελείωσε η υπομονή του Κυρίου και ήρθε η κρίση, πολλές προτροπές και ακόμα εκεί που δεν το βλέπουμε εμείς, ο Θεός μας το παρουσιάζει. Και είναι ένα όμορφο μέρος του βιβλίου του Αμός, στο 5ο κεφάλαιο, στο 25 εδάφιο, που λέει ο Κύριος διαμέσου του Αμός στον λαό του. Μήποτε θυσίας και προσφοράς προσφέρεται σε με, οίκος Ισραήλ, 40 έτη εν τη ερήμο. Και θυμόμαστε όταν ήταν ο λαός στην έρημο, θυσιάζανε, τους έδινε ο Κύριος το μάνα, είχαν το σύννεφο την ημέρα, μην τους κάψει ο ήλιος, φωτιά το βράδυ, να ζεσταθούν λιγάκι. Και καθένας έλεγε, ο Θεός τους προστάτευε, ήταν ευχαριστημένος μαζί τους, τους έφερε στη γη της Επαγγελίας. Αλλά ρωτάει ο Κύριος, μήπως εμένα θυσιάζεται τον καιρό εκείνο που ήσασταν στην έρημο, 40 χρόνια. Και συνειδηγεί την ερώτηση, γιατί ρωτάει ο Κύριος που ξέρει περισσότερα από αυτά που φαίνονται στα μάτια τα δικά μας. Και μας το παρουσιάζει. Λέει, μάλιστα, αναλάβετε την σκηνή του Μολόχ σας και των χιών των αστέρων του Θεού σας, τα είδωλα ημών τα οποία εκάμπτε εις αυτούς. Δια τούτο θέλω σας μετοκίσει επέκεινα της Δαμασκού, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, εις το όνομα αυτού. Στην έρημο ήσανε, δεν είχαν πάει ακόμα στην γη τους και ο Κύριος έλεγε, θα σας μετακομίσω, διότι ακόμα και μέσα στην έρημο, 40 χρόνια που ήμουν μαζί σας και τα παπούτσια σας δεν παλιώνανε, τα ρούχα σας δεν λιώνανε, ό,τι θέλατε σας το έδινα.
Σήμερα δεν θυσιάζετε. Είχατε μαζί σας τον Μολόχ και τους άλλους θεούς που είχαν φέρει από την Αίγυπτο. Και παρουσιάζει, όπως είπα, τη μακροθυμία του Θεού στον λαό του. Προτροπή να τους ελέγχει, να φέρνει καταστάσεις, μήπως ξυπνήσουν. Και κοιτώντας όλα αυτά, ο Δανιήλ στην προσευχή του τα παρουσιάζει όλα αυτά και καταλαβαίνει και την δικαιοσύνη του Θεού και πόσο μακρόθυμος είναι ο Θεός με τον άνθρωπο, περιμένοντας ο άνθρωπος να επιστρέψει σε αυτόν. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σπουδαίο και στις ημέρες μας σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει, μερικοί λένε ότι ο Θεός έχει ξεχάσει, αλλά πείτε παρεξηγείτε, λέει, είναι μακρόθυμος ο Θεός, διότι δεν θέλει κανένας να απολεστεί. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού που περιμένει. Και ανέχεται τόσο πολλά στις ημέρες μας και σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, όχι επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά περιμένει. Μήπως ξυπνήσει ο άνθρωπος, μήπως επιστρέψει σε αυτόν και σωθεί η ψυχή του. Και είναι ένα σπουδαίο θέμα και για εμάς, σαν πιστοί που είμαστε, αυτό το θέμα. Μακροθυμεί ο Κύριος και για εμάς. Και δεν μακροθυμεί μήπως σωθούμε εμείς. Είμαστε σωσμένοι. Πιστεύω όλοι μας έχουμε δεχτεί τον Κύριο Ιησού Χριστό σωτήρα στην ζωή μας. Αλλά μακροθυμεί. Διότι θέλουμε να πλησιάσουμε πιο κοντά, να στερηθούμε περισσότερο κοντά Του, να μαλακώσει η καρδιά μας περισσότερο μαζί Του, να ταπεινωθούμε περισσότερο μαζί Του και όλα αυτά, διότι αυτή είναι η προσευχή του Δανιήλ, που δεν μπορούσε να βρει κανένα λάθος στην ζωή του Δανιήλ. Θυμόσαστε με το λάκκο των Λεόντων, οι σατράποι ήθελαν να βρουν κάποιον να τον πούνε στον βασιλιά, ο Δανιήλ, τον καμαρώνησα, ξέρεις τι άνθρωπος είναι. Κάποτε έκανε και να πούνε τι έκανε ο Δανιήλ. Ούτε ένα λάθος δεν μπορούσαν να βρουν στην ζωή του Δανιήλ. Και όμως ο Δανιήλ ήξερε ότι όλα αυτά και η μακροθυμία του Θεού είναι ο καθένας να πλησιάσει πιο κοντά στον Θεό και να στηριχθεί περισσότερο στον Κύριο. Και όλα αυτά τα παρουσιάζει ο Δανιήλ στην προσευχή του και όπως μελετούσε ο Δανιήλ τον Λόγο του Θεού στον προφήτη Ιερεμία, είχε πέσει στα γόνατά του και άρχισε να προσεύχεται. Και όπως ο Δανιήλ πέφτει στα γόνατά του, αρχίζει και προσεύχεται, ο Θεός σηκώνεται όρθιος και λέει στον Γαβρίλ, πάνε να πει στον Δανιήλ την απάντηση που έχω για αυτόν. Βλέπει μια σειρά εδώ που είναι τόσο σπουδαία. Ο άνθρωπος με τον Λόγο του Θεού, ο πιστός, να παλεύει με τον Λόγο του Θεού, να αγωνίζεται με τον Λόγο του Θεού, να τον μελετά, να καταλάβει ο Θεός τι έχει να πει σε αυτόν. Και ο Θεός, και όταν το κάνει αυτό, να πέφτει τα γόνατά του σε προσευχή, να καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ο πιστός, πόσο ανάγκη έχει τον Θεό στη ζωή του και ο Θεός με τη σειρά του, όχι να μείνει αδιάφορος, αλλά να ανταποκρίνεται, να απαντάει στην προσευχή, διότι αυτό θέλει να κάνει ο Θεός για το παιδί του. Πολλές φορές σήμερα οι άνθρωποι προτιμάνε πολλές άλλες πηγές να πάρουν κάτι, διαβάζουμε, ακούμε άλλα κηρύγματα, τι λέει ο Θεός εδώ και τι λέει ο Θεός εκεί. Και προτιμάμε αυτά διότι είναι κάποιος άλλος έχει κάνει την εργασία και μας τα προσφέρει και είναι εύκολο να ακούσεις και να διαβάζεις κάτι που έχει γράψει κάποιος άλλος. Ο Κύριος όμως μας μιλάει από τον Λόγο Του. Και μην ξεχάσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να πάρει τη θέση του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Και όταν παλεύουμε με τον Λόγο Του και μελετάμε τον Λόγο Του, ο Κύριος απαντά. Και η πρώτη απάντηση που έρχεται δεν είναι όπως καμιά φορά συνέβαινε, δεν συμβαίνει τόσο πολύ σε αυτές τις ημέρες. Διαβάζεις τον Λόγο του και λες, το καλό εδάφιο να το πω στον τέλος πάντων ποιο να το πω. Αυτός έχει το πρόβλημα αυτό, να τον πω σε αυτόν, να καταλάβει το λάθος του. Αλλά ο Δανιήλ εδώ πέρα διαβάζοντας, πέφτει στα γόνατά του και θα δούμε προς το τέλος της προσευχής του, λέει, εξομολογήθη, λέει, τη δικιά μου αμαρτία και κατόπιν την αμαρτία του λαού του. Αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί. Μας φαίνει ενώπιον στον Άγιο Θεό και όσο πιο πολύ τον πλησιάζουμε, τόσο πιο πολύ βλέπουμε πόσο ελλειπείς είμαστε σε τόσα πολλά μέρη, γιατί ο Λόγος του Θεού κόβει. Δεν μας αφήνει ήσυχους να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μα κόβει, πλησιάζει και αγγίζει εκεί πέρα που έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι ένα, δεν ξέρω αν η σωστή λέξη είναι παράδοξο στα ελληνικά, στα αγγλικά λέμε this is a paradox. Όσο πιο πολύ πλησιάζεις τον Θεό,
τόσο πιο πολύ βλέπεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο ελπίσεις εσύ, πόσο ελπίσεις είμαι εγώ και καταλαβαίνεις πόσο περισσότερο πρέπει να στηριχθούμε στον Άγιο Θεό. Ο Ισαίας δεν είπε, ο τάλας εγώ. Είδε τον Άγιο Θεό και είδε τον εαυτόν του. Είδε πόσο μικρός και ασήμαντος ήταν μπροστά στα μάτια του Θεού. Ο Θεός όμως μας λέει, ο Κύριος, ο Θεός πλούσιος ον εις έλεος, έστειλε τον Υιό Του για μένα και για σένα, να έχουμε όχι μόνο μια ζωντανή σχέση μαζί Του, αλλά ένα ένδοξο και αιώνιον μέλλον μαζί Του στη δόξα. Και μας τα παρουσιάζει όλα αυτά ο Λόγος του Θεού και τα παρουσιάζει όλα αυτά στον Δανιήλ, όχι να αγανακτήσει ο Δανιήλ τι θα συμβεί στο μέλλον και να πιάσει φόβο, να πάει να κρυφτεί σε κάποια σπηλιά κάπου, κάτι άλλο να κάνει, έτσι πολλές φορές μιλάνε οι χριστιανοί σήμερα, αλλά να στηριχθεί περισσότερο στον Κύριο. Διότι όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω του δεν ήταν στα χέρια του να τα αλλάξει και είχε μεγάλη θέση μέσα στην αυτοκρατορία αυτή, αλλά ήταν στα χέρια του τι θα έκανε με αυτά που του έλεγε ο Θεός στη ζωή του. Και όσο διάβαζε και όσο περισσότερο καταλάβαινε τι ο Θεός ήθελε από αυτόν, τόσο περισσότερο καταλάβαινε την ανάγκη που είχε να στηριχθεί σε αυτόν, στον Κύριο. Και σε αυτόν στηρίζεται και σε αυτόν προσεύχεται. Και ζητά, όπως είπαμε, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Δανιήλ εδώ πέρα, μετά που διάβασε και κατάλαβε όλα αυτά που κατάλαβε και γιατί ήρθανε, γιατί ήρθε Χριστός Θεός στη ζωή του και στην ζωή του λαού Ισραήλ, μας λέει, έπεσε κάτω, προσευχήθηκε, έκανε νηστεία και προσευχή, έβαλε πάνω του σακό να δείξει πώς είχε ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και ανοίγει μια όμορφη προσευχή στον Κύριο και μου αρέσει πολύ το 19 εδάφιο στο τέλος της προσευχής του που λέει «Κύριε εισάκουσον, Κύριε συγχώρεσον, Κύριε ακροάσιτη και κάμε μη χρονήσεις ένα κένσου Θεέ μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επί την πόλη σου και επί των λαών και επί των λαών σου». Αυτή είναι η προσευχή του Δανιήλ. Ο Θεός να ενεργήσει σε όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Και αυτό κάνει ο Θεός όταν ταπεινόμαστε ενώπιον αυτού. Και μου αρέσει στο 20 εδάφιο που λέει, ενώ λέει ελάλλουν έτη και προσευχόμεν και εξομολογούμεν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού, δεν το είχε πάρει όλα αυτά που διάβαζε και κατάλαβε για τους άλλους, τα έπαιρνε προσωπικά και τον εαυτό του, η απάντηση του Θεού ήρθε. Και ήρθε με τον άγγελο τον Γαβριήλ. Και παρουσιάζει ο άγγελος ο Γαβριήλ και αρχίζει και μιλάει στον Δανιήλ και λέει στον Δανιήλ, ήρθα λέει να... Στο 22 εδάφιο, συγγνώμη. Και λέει ο Δανιήλ και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε «Δανιήλ, τώρα εξήλθον για να σε κάμω να λάβεις σύνεσύν». Το δεν είναι ο Δανιήλ ήταν κουτός άνθρωπος και δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα. Αλλά μας δείχνει και μας παρουσιάζει εδώ πέρα πόσο ταπεινός ήταν ο Δανιήλ που πολλά είχε καταλάβει από τον Λόγο του Θεού. Αλλά πόσα περισσότερα ακόμα έπρεπε να καταλάβει ο Δανιήλ και αυτά που είχε να του πει ο Κύριος. Και ήρθε ο Γαβριήλ να τον συνετίσει, να τον βοηθήσει να καταλάβει. Διότι αυτά που ήταν να τον παρουσιάσει ο Θεός ήταν δύσκολα πράγματα και τα δύσκολα πράγματα καμιά φορά χρειάζεται κάποια πιο βαθιά σχέση μαζί με τον Κύριό μας να μας τα παρουσιάσει ο Θεός και να μπορούμε να τα δεχθούμε και να καταλάβουμε. Αλλά το μάθημα που πήρα από όλο αυτό το μέρος για τον εαυτό μου, αδελφοί, είναι πόσο ανάγκη έχουμε τον Λόγο του Θεού. Και ξέρεις, με τις ημέρες που είχαμε το COVID, όλοι μας κοιτούσαμε και ακούγαμε κηρύγματα στο ίντερνετ και στο YouTube και από όλο τον κόσμο μπορείς να ακούσεις και να μάθεις πολλά πράγματα. Και αυτό που μου αρέσει από τον Λόγο του Θεού είναι ότι μας δίνει και μέτρα πώς να ξέρουμε αν αυτά που ακούμε είναι σωστά ή όχι. Εμένα δεν μου αρέσει να ακούω πολλά πράγματα, ούτε μου αρέσει να διαβάζω πολλά πράγματα. Πριν μόνο να τα διαβάζω, διότι όταν τα διαβάζεις, έχεις ώρα να σκεφτείς και να πεις αυτό σωστό, αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν ξέρω γιατί το λέει. Όταν ακούς όμως, δεν έχεις ώρα να σκεφτείς και όλα φαίνονται τόσο γλυκά και όμορφα και βάζουν και τα εδάφια μέσα και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι αλήθεια, τι είναι όνειρο και τι είναι διαβολικό ακόμα καμιά φορά, διότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο διάβολος έρχεται σαν άγγελος φωτός. Παρουσιάζεται σαν
αρνί, αλλά από κάτω είναι λύκος άγριος. Και αυτές είναι οι μέρες στις οποίες ζούμε. Και η προτροπή για μένα ήταν αυτό το μέρος είναι πόσο ανάγκη έχω να μελετώ τον Λόγο του Θεού και από εκεί πέρα να παίρνω την αλήθεια που ο Θεός έχει για μένα. Διότι ο Θεός απαντά όταν τον πλησιάζουμε με τον Λόγο του και με προσευχή, απαντά και δίνει αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας. Και μου αρέσει εκεί πέρα στις πράξεις μας λέει ότι ο Απόστολος Παύλος είχε πάει στους Βέλιους και με μεγάλη χαρά άκουγαν αυτό που έλεγε ο Παύλος και μας λέει στο Ιωταζήτα 11 στις πράξεις ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη καθότι εδέχθησαν τον λόγο με τα πάσης προθυμίας εξετάζοντας καθημέραν τας γραφάς αν ούτως έχωσι ταύτα. Ο Απόστολος Παύλος πήγε. Δεν πήγε κάποιος ξένος. Ο Απόστολος Παύλος όμως δεν παραξηγήθηκε. Καλά, δεν με πιστεύετε. Δεν πιστεύω αυτά που σας λέω. Είμαι Απόστολος των Εθνών. Δεν παραξηγήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Έκανε αυτό που πρέπει όλοι μας να κάνουμε όταν ακούμε κάτι. Να κοιτάμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Όντως έτσι είναι. Αυτό είναι που με λέει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι να στηριζόμαστε περισσότερο σε αυτά που μας λέει ο Κύριος μέσα στον Λόγο του. Να προστατευτεί η ψυχή μας. Και όταν το κάνουμε αυτό, ο Θεός αποκαλύπτει πράγματα μέσα από τον Λόγο Του που στηρίζουν την ψυχή μας. Δεν ελέγχει να μας αφήσει να γκρεμιστούμε. Ο διάβολος το κάνει αυτό. Έλεγξε τον Ιούδα μετά που πρόδωσε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και ο Ιούδας κρεμάστηκε. Πήγε και κρεμάστηκε. Το Πνεύμα του Άγιο έλεγξε τον Πέτρο όταν 3 φορές αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος τον πλησίασε και τον έμασε, τον έφερε κοντά. Πέτρο, με αγαπάς. 3 φορές τον ρώτησε. Δεν ήθελε ο Κύριος να χαθεί ο Πέτρος. Δεν ήθελε να χαθεί κανένας μας. Και έτσι όταν ο Κύριος ελέγχει, μας ελέγχει διαμέσου τον Λόγο Του και μας φέρνει πιο κοντά σε Αυτόν. Όταν ο διάβολος ελέγχει, θέλει να μας γκρεμίσει. Να προσέχουμε από το γκρέμισμα που μας φέρνει ο διάβολος, με τα πολλά που ακούμε, που να αντιμετωπίσουμε στον κόσμο, και να στηριχθούμε σε αυτά που μας λέει ο Κύριος μέσα στον Λόγο Του. Αυτό έχει ανάγκη η ψυχή μας. Ο Κύριος, αδελφοί, να βγει στον Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας για να δώσει στον καθένα μας αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας. Αμήν.